στο στριμωνικό, Άρη. Βλέπετε πίσω μου, Λίνα, και εδώ λοιπόν, εδώ και λίγα λεπτά, είναι κλειστή η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκη-Σερών. Αγρότες ανέβηκαν πεζοί, αλλά και με τα τρακτέρ που είχαν παρατεταγμένα εδώ στην Εθνική Οδό, στην άκρη του δρόμου, και έχουν κλείσει το δρόμο. Όπως λένε, τέσσερις μέρες βρίσκονταν στην Αγρότικα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά μετά τη διαμαρτυρία τους γύρισαν εδώ στον μπλόκο και αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους για να στείλουν ένα μήνυμα αγώνα μια μέρα πριν τη μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει αύριο το μεσημέρι στη σύσκεψη. Στη Νίκαια, με συγχωρείτε, εδώ στο στριμωνικό Σερών, αυτή την ώρα κλείνουν την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη Σερών σε μια απόφαση που πήραν μετά την επιστροφή τους από τη Θεσσαλονίκη. Σε συντονισμό και με τους συναδέλφους τους στο Δερβαίνι, την εικόνα που είδατε από την Μαρία Ζαφυρίου και σε συνεννόηση με την αστυνομία, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, έχουν αποκλείσει τον δρόμο και εδώ ο αποκλεισμός θα κρατήσει περίπου 15 με 20 λεπτά. Όπως λένε, με αυτά που άκουσαν από την κυβέρνηση, με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, δεν έχουν άλλο δρόμο από το να επιστρέψουν σε ένα παλιό μοντέλο με αποκλεισμούς δρόμων και περιμένουν βεβαίως και τις αποφάσεις των συναδέλφων τους από το συντονιστικό, το πανελλαδικό που θα γίνει αύριο το μεσημέρι στη Νίκαια.